Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή που μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού να σχολιάζουμε τις απόψεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις διαφωνίες σας, τις σκέψεις σας και οτιδήποτε άλλο μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφεται στην οθόνη σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με μία ερώτηση κάποιου ανώνυμου ή ανώνυμης ακροατή που μας λέει «Ο Ιησούς Χριστός είναι μονογενής και πρωτότοκος». Τι σημαίνει αυτό? Ναι, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο μοναδικό, γιατί όπως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον εν αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Γι' αυτό και ο Λόγος, όταν ο Θεός αποφάσισε τη σωτηρία των ανθρώπων, έγινε σάρξ, έγινε άνθρωπος και κατόκισε μεταξύ των ανθρώπων και είδομεν αυτόν, λέει η Γραφή, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης μάλιστα χάριτος και αληθείας. Είναι ένα μοναδικό πρόσωπο το οποίο είναι Θεός αλλά ταυτόχρονα και άνθρωπος. Θεός, καθώς ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος και άνθρωπος καθώς εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Σαν λοιπόν Υιός Θεού πραγματικά είναι μονογενής. Έχουν, όπως διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη, το πρώτο κεφάλαιο και το 14 εδάφιο, και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν την δόξαν του Λόγου του Θεού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός. Επίσης, λίγο πιο κάτω, στο 18 εδάφιο, αναφέρεται «Ουδής είδε ποτέ τον Θεόν, παρά μόνο ο μονογενής Υιός του Θεού, ον εν εις τον κόλπον του Πατρός και εκείνος εφανέρωσε τον Θεόν». Άρα λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ήταν πάντοτε στον κόλπο του Πατρός, και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες πρέπει να προσέξουμε και να τονίσουμε ότι δεν υπήρχε χρονική στιγμή που υπήρχε μόνος ο Πατέρας και κάποια στιγμή εγεννήθη ο Υιός, αλλά πάντοτε στον κόλπο του Πατρός υπήρχε ο μονογενής Υιός του Θεού. Γι' αυτό και στο κατά Ιωάννη, στην επιστολή την πρώτη του Ιωάννου αναφέρεται λέγοντας ότι είναι τρεις οι μαρτυρούντες εις των ουρανών, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός λοιπόν υπήρχε σαν Πατέρας πάντοτε στον ουρανό με το Λόγο, το μονογενή Υιό αυτού. Και όταν εξήλθε εκ του Πατρός που ευρίσκετο ο Ον εις τον κόλπο του Πατρός, μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, μέσα στην ύπαρξη, στην υπόσταση του Πατέρα, όταν εξήλθε ο Λόγος, καθώς είναι γεγραμμένο «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη» και είπεν ο Θεός «γεννηθεί το φως». Καθώς εξήλθε εκ του Πατρός ο Λόγος, τότε απεκαλήθη και ο μονογενής Υιός του Θεού. Αλλά και ακόμη αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο αυτό που έγραψε ο Ιωάννης και είναι και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν σαν Υιόν του Θεού και αποστέλλεται στην Εκκλησία του Χριστού αποκαλύπτοντας τα μυστήρια του ουρανού, το αποσεσιοποιημένο μυστήριο ότι ο Θεός ήλθε εν σαρκή, ο Λόγος του Θεού ήλθε εν σαρκή.
Αναφέρεται λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Άρα η θυσία του Πατέρα και η απόδειξη της αγάπης του Πατέρα προς τον άνθρωπο είναι ότι έδωκε τον Υιό του το μονογενή για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τον έδωκε δηλαδή όταν ανερωτήθη ο Πατέρας ποιος θα υπάγει δι' ημάς δια να σωθεί ο άνθρωπος, τότε απάντησε ο Λόγος, ιδού εγώ ο Θεέ, έτσι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού τον αψευδή και το Θεόπνευστο, ιδού εγώ ο Θεέ έρχομαι να κάνω το θέλημά σου και μάλιστα έρχομαι με χαρά να κάνω το θέλημά σου. Ώστε ο Πατέρας έδωκε τον Υιόν του το μονογενή για να σωθεί, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Όστις λοιπόν πιστεύει στον Υιόν του Θεού το μονογενή, αυτός δεν κρίνεται, εις κρίσιν δεν έρχεται. Όστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Μέσα λοιπόν από τη Γραφή αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Θεού, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος παίρνει στερεά απόφαση, καθώς είναι γεγραμμένο στους Φιλιππησίους, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό είναι λοιπόν το έργο του Χριστού το σωτήριον. Ότι Θεός έγινε άνθρωπος και σαν άνθρωπος εταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι το θάνατο τον τραγικό και επικατάρατο που είναι ο σταυρικός θάνατος, καθώς είναι γεγραμμένο επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου, και απέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, μοναδικό θάνατο, καθώς ο πατέρας του μονογενούς Υιού του Θεού, απέστρεψε το πρόσωπο από του Υιού αυτού, γιατί δίκαιος ον, σε απόλυτη δικαιοσύνη ο Θεός, φως ο Θεός και αγάπη ο Θεός, είδε επάνω στο πρόσωπο στον σταυρωμένο Ιησού Χριστό να συγκεντρώνονται όλες οι αμαρτίες του ανθρώπινου γένους. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βλέπει πια τον μονογενή Υιό του, ο δίκαιος Θεός, και απέστρεψε το πρόσωπό του. Και η αλήθεια είναι ότι είναι η μοναδική φορά που ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του από Άγιο άνθρωπο, από άνθρωπο του Θεού, από παιδί του Θεού. Η μοναδική φορά. Αλλά επιπλέον και για το περί του Υιού του Θεού του μονογενούς είναι γραμμένο στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο και στο 9ο εδάφιο, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο δια να ζήσομεν δι' αυτού. Άρα λοιπόν σαν Υιός Θεού ο Ιησούς Χριστός είναι μονογενής. Υπήρχε πάντοτε, όπως διαβάσαμε, στον κόλπο του Πατρός, δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει στον κόλπο του Πατρός, και ο Λόγος του Θεού, ο μονογενής Υιός του Θεού, αποφάσισε κάποια στιγμή σύμφωνα με την αιώνια πρόθεση του Πατέρα να γίνει άνθρωπος και σαν άνθρωπος να υπηρετήσει το σχέδιο και το έργο του Θεού. Σαν άνθρωπος λοιπόν είναι πρωτότοκος. Και αυτό φαίνεται πρώτα-πρώτα σαν πρωτότοκος Υιός της μητρός του, δηλαδή της Μαρίας, της ευλογημένης Παρθένου, ο οποίος τον συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου και γεννήθη, και διαβάζω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, γεννήθη σαν άνθρωπος στο πρώτο κεφάλαιο και στο 25 εδάφιο. «Και δεν εγνώριζεν αυτήν ο Ιωσήφ,
έως σου εγέννησε η Μαρία τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και κάλεσεν το όνομα αυτού Ιησούν. Το όνομα λοιπόν του ανθρώπου Ιησού του Ναζωραίου, Χριστού του Θεού, είναι Ιησούς. Ενώ το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού είναι Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, που επίσης έδωσε εντολή ο άγγελος στον Ιωσήφ να τον ονομάσει, γράφον «Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσιον και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο με θερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός». Αλλά αναφέρεται και αλλού ως πρωτότοκος, και μάλιστα διαβάζω στο Ρωμαίους Ήτα 29, Ρωμαίους Ήτα 29, διότι αυτούς προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διότι είναι αυτός πρωτότοκος, ο Ιησούς Χριστός, μεταξύ πολλών αδελφών. Άρα λοιπόν, σαν άνθρωπος, είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Αναφέρεται δε επίσης ότι είναι και πρωτότοκος πάσης κτήσεως, θα το εξηγήσουμε στην Κολοσσαής, στην επιστολή προς Κολοσσαής, Α, 15 εδάφιο, Κολοσσαής Α, 15 εδάφιο, το διαβάζω, ως της είναι ο Ιησούς Χριστός, εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Επίσης, στο 18 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο οποίος είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Είναι λοιπόν πρωτότοκος μεταξύ των αδελφών, πρωτότοκος πάσης κτήσεως και πρωτότοκος εκ των νεκρών. Τι σημαίνει αυτό? Εάν μάλιστα πάμε στην πράξη των Αποστόλων και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο ΙΓ, στο 13ο κεφάλαιο, διαβάζουμε από το 32 εδάφιο «Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς την γενωμένη στους πατέρας επαγγελίαν, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσεν εις ημάς τα τέκνα αυτών αναστήσας τον Ιησούν. Ως είναι γεγραμμένον και εν το ψαλμό το δευτέρο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα». Εδώ λοιπόν μιλάει για τον Ιησού Χριστό τον άνθρωπο, ο οποίος είναι Υιός του, τον οποίον σήμερα τον εγέννησε, την ημέρα της Αναστάσεως ο Θεός, δηλαδή καθώς τον ανέστησε, και βεβαίως ομιλούμε για τον Υιόν του Θεού, τον πρωτότοκο άνθρωπο Χριστό Ιησού. Και όχι για τον μονογενή, που δεν υπήρξε κάποια ημέρα καθήν γεννήθη, διότι πάντοτε ο μονογενής Υιός του Θεού υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στον κόλπο του Πατρός. Όμως, σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς ονομάστηκε πρωτότοκος Υιός του Θεού δια της Αναστάσεως, γιατί ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος εισήλθε στον ουρανό και στάθηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατρός, έγινε όμοιος με τον Θεό. Έλαβε δηλαδή την ομοιότητα, πήρε το σώμα, το πνευματικό. Έγινε όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό και ονομάζεται και πρωτότοκος των νεκρών και ακόμη ονομάζεται και πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Και θα το δούμε γιατί ονομάζεται πρωτότοκος πάσης κτήσεως στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, στο Ήτα κεφάλαιο, στο 8 κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο διαβάζω. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει και αυτή την φανέρωση των Υιών του Θεού. Επειδή η κτήσεις υπετάχθη εις τη ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτήσεις θα ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή γνωρίζομαι ότι πάσα η κτήση συστενάζει και στην αγωνία έως του νυν, και όχι μόνον αυτή, αλλά και αυτοί οι ήτινες, εμείς έχομεν την απαρχήν του Πνεύματος και εμείς στενάζομεν εν εαυτής, όχι μόνο οι κτήσεις, περιμένοντες και εμείς την υιοθεσία, δηλαδή την απολύτρωση του σώματος ημών. Με την Ανάσταση, την εκ νεκρών Ανάσταση
των ανθρώπων του Θεού, των Υιών του Θεού, τότε ο Χριστός θα γίνει πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, γιατί όλοι θα αναστηθούμε και θα βρεθούμε οι αποθανόντες σε Χριστό και οι απολυπόμενοι εκείνη την ημέρα, θα βρεθούμε όμοιοι με τον Χριστό, καθώς ο Χριστός ευρέθη όμοιος με τον Θεό δια της Αναστάσεώς Του. Αλλά και η κτήσεις, όπως είπαμε, η οποία συστενάζει και στην αγωνία, και αυτή θα ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως, όταν πια στο τέλος αυτοί οι ουρανοί και αυτή η γη θα κατακαούν και θα εξαφανιστούν και νέοι ουρανοί και νέα γη θα εμφανιστεί, στην οποία θα κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού, και τότε θα είναι ένας καινούριος πνευματικός κόσμος, η Νέα Ιερουσαλήμ, όπου θα κατοικεί ο Πατέρας, ο Θεός, το αρνίον το εσφαγμένον και όλοι εμείς στην αιώνια ζωή. Αυτή λοιπόν είναι η θέση του Ευαγγελίου, η ερμηνεία του Ευαγγελίου, ότι είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως και πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών. Όμως στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο αναφέρεται: «Όταν δε πάλι ο Θεός εισαγάγει το πρωτότοκο εις την οικουμένη», τον πρωτότοκο Υιόν του Θεού, τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού, γιατί βεβαίως ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ήταν απαρχήσιος Θεού, αλλά δεν ήταν αποκεκαλυμμένος, γι' αυτό και στους προς Ρωμαίους αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού, εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, αλλά απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως αυτού. Άρα γεννηθείς εξ σπέρματος Μαρίας, πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ήταν Υιός του Θεού, αλλά δεν εφανερώθη. Εφανερώθη εν δυνάμει δια της Αναστάσεως σε όλη την οικουμένη, όταν εισήλθε στον ουρανό, στον παράδεισο μαζί με το Θεό, για το οποίο αναγράφεται λοιπόν και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους: «Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, λέγει, ας προσκυνήσουν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού», στον οποίον έδωσε, επειδή εταπείνωσε αυτόν έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δια τούτο ο Θεός έδωκε εις αυτόν το υπερπάν όνομα. Σε ποιον? Στον άνθρωπον Χριστόν Ιησού, στον πρωτότοκο μεταξύ πολλών αδελφών, στον πρωτότοκο εκ των νεκρών, στον πρωτότοκο πάσης κτήσεως και στον πρωτότοκο τον οποίον εισάγει ο Θεός δια της Αναστάσεως μέσα στον ουρανό. Αλλά πρωτότοκος μεταξύ των αδελφών εμφανίζεται επίσης στην προς Εβραίους επιστολή, όταν αναφέρεται η Εκκλησία του Χριστού, και διαβάζω από το 12 κεφάλαιο και από το 22 εδάφιο, πώς περιγράφει την πνευματική Εκκλησία του Θεού, ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, και στη γη και στον ουρανό. Γιατί μία είναι η Εκκλησία του Θεού. Αυτοί που είναι στον ουρανό, οι πεθαμένοι που περιμένουν την Ανάστασή τους, αυτοί που είναι στη γη, οι ζώντες που περιμένουν και αυτοί, προσδοκούν και αυτοί Ανάσταση νεκρών, και όλοι μαζί ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν, κατά το σύμβολο της πίστεως. Διαβάζω λοιπόν: «Αλλά εσείς στην Καινή Διαθήκη που δεχθήκατε το Χριστό και δόθη σε εσάς εξουσία από τον Πατέρα να ονομάζεστε τέκνα Θεού, αλλά εσείς προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ», εισήλθατε εδώ στη γη, «την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στους ουρανούς». Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού, που κεφαλή της είναι ο Ιησούς Χριστός και οι πιστοί μέλη
του σώματος του Χριστού. Είναι εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων στον ουρανό, όπου υπάρχει εκεί Θεός κριτής πάντων και εις πνεύματα δικαίων οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα. Καθώς και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν, τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν, ο οποίος είναι και ο μεσίτης, και εις αίμα καθαρισμού του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ που εχύθηκε όταν ο Κάιν ο αδελφός του τον εφώνευσε. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι μονογενής Υιός Θεού. Υπάρχουν πάντοτε στον κόλπο του Πατρός, απαρχής, αν και ο Θεός δεν έχει αρχή, γιατί είναι άναρχος και θα υπάρχει πάντοτε μέχρι τέλους. Καθώς ο Θεός είναι τριαδικός, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, ή ο Πατέρας, ο Υιός, ο Μονογενής και το Πνεύμα το Άγιο. Όταν ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου, η πρόθεση του Πατρός ήταν η σωτηρία των ανθρώπων και η εκπλήρωση του μυστηρίου της ευσεβίας, όπου είναι γεγραμμένο το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Ο Θεός λοιπόν, ο Λόγος του Θεού, που ήταν πάντοτε στον κόλπο του Πατρός, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό και έγινε άνθρωπος, αφού έλαβε δούλου μορφή, όμοιος με τους ανθρώπους, περιπάτησε μεταξύ των ανθρώπων πλήρης χάριτος και αληθείας, εκπληρώνοντας την αγάπη του Θεού που εφανερώθη όταν δεν εφίστη τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε για τη σωτηρία των ανθρώπων, και εκ Πνεύματος Αγίου συνελήφθη ο Λόγος του Θεού σαρκικά στη μήτρα της Παρθένου Μαρίας, η οποία και τον εγέννησε πρωτότοκο μεταξύ των παιδιών της, πρωτότοκο της Μαρίας, της μητρός αυτής, στη γη, Υιόν Θεού, και δημιουργήθηκε έτσι μέσα στην αιώνια και ουράνια πρόθεση του Θεού αυτός ο μοναδικός μεσίτης, που είναι ταυτόχρονα Θεός, μονογενής Υιός του Θεού, και άνθρωπος, πρωτότοκος Υιός της Μαρίας. Κατά σάρκαν εξ σπέρματος Δαβίδ και δι' της Αναστάσεως αυτού απεδείχθη εν δυνάμει Υιός Θεού. Ταυτόχρονα λοιπόν Υιός ανθρώπου, ο οποίος και ανεστήθη και έγινε άνθρωπος Χριστός Ιησούς Υιός Θεού, ταυτόχρονα Λόγος Θεού, μονογενής Υιός του Θεού, ώστε να αποτελεί και τον μόνο μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο οποίος σαν μονογενής Υιός του Θεού μπορεί να πλησιάζει το Θεό, σαν Θεός αληθινός, και σαν Υιός ανθρώπου να πλησιάζει τον άνθρωπο και να φέρνει σε επαφή τον τέλειο, αναμάρτητο και δίκαιο Θεό με τον ατελή, αμαρτωλό και άθλιο άνθρωπο, μετατρέποντας τον άνθρωπο σε Υιόν του Θεού, καθώς δέχεται τον Ιησούν Χριστόν, εκπληρώνοντας έτσι την Θεία Πρόθεση και αιώνια πρόσθεση του Θεού, ο άνθρωπος να λάβει την τελειότητα, να γίνει δηλαδή όμοιος με Αυτόν. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, του Ιησού του Ναζωραίου, του Υιού του Θεού του Ζώντος. Μονογενής Υιός Θεού, Θεός αληθινός, Λόγος Θεού, πρωτότοκος Υιός της μητρός αυτού, πρωτότοκος Υιός ανθρώπων μεταξύ πολλών αδελφών, πρωτότοκος πάσης κτήσεως και πρωτότοκος των νεκρών. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και σας θυμίζουμε ότι παρακολουθήσατε την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», η εκπομπή εκείνη όπου μέσα από το Λόγο του Θεού προσπαθούμε να σχολιάσουμε
τις απόψεις σας, τις ερωτήσεις σας και τις κρίσεις σας, ακόμη και τις διαφωνίες σας, που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που αυτή τη στιγμή φαίνεται στην οθόνη σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας διδασκάλους ή θεολόγους, αλλά πιστεύουμε και ισχυριζόμεθα ότι είμαστε μαθητές του Χριστού και όλοι μαζί, και εμείς και εσείς, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να φανερώσει, να αποκαλύψει στους ανθρώπους. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, με πολύ αγάπη, κάθε ευλογία, εν της επουρανής, δια του Ιησού Χριστού του Κύριου ημών. Αμήν.